Οι διεθνεί πιστωτέ ζητούν από την Αθήνα να ξεκαθαρίσει τι θα πράξει σε τομεί για του οποίου έχει δεσμευτεί, γράφει η Build, επικαλούμενη έκθεση τη Τρόικα για την πορεία του ελληνικού προγράμματο. Επικαλούμενη έκθεση τη Τρόικα για την Ελλάδα, η γερμανική εφημερίδα Build γράφει στο σημερινό τη φίλο ότι η Τρόικα ζητά από την ελληνική κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τι δεσμεύσει που έχει αναλάβει. Συγκεκριμένα, τα μέτρα που αναμένει από την Αθήνα η Τρόικα είναι πρώτον, ενίσχυση των φορολογικών ελέγχων. Δεύτερον, αύξηση του ΦΠΑ στα ξενοδοχεία από το 6,5% στο 13%. Και τρίτον, τερματισμός γενναιόδωρων προγραμμάτων πρόορης συνταξιοδότηση. Η δεύτερη πρόταση πάντως φαίνεται να κυκλοφορεί ήδη και στα βουλευτικά πηγαδάκια της κυβέρνησης, αφού μόλις χθες ο κύριος Παναγιωτόπουλος αναφέρθηκε σε αύξηση του τουριστικού ΦΠΑ ώστε να μην μειωθούν οι συντάξεις. Η κυβέρνηση έχει πει στη διαπραγμάτευση που δεν τελείωσε, που διακόπηκε, ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα μείωσης των κυρίων συντάξεων. Υπάρχει εκπεφρασμένη βούληση και άποψη και δια του Πρωθυπουργού ότι οι συντάξεις δεν κόβονται. Μελετάτε ήδη μια αύξηση του ΦΠΑ στον τουρισμό ή μια αύξηση του ΦΠΑ στις νησιωτικές περιοχές. Άλλο αυτό. Η ιδιαίτερη μία έκανε όμω ο κύριο Παναγιοτόπουλο και στι πρόρε συνταξιοδοτήσει, ω μία από τι μεγάλε πληγέ του ασφαλιστικού, που σε μεγάλο μέρο ευθύνεται για τι μαύρε τρύπε που εντοπίζονται στα ασφαλιστικά ταμεία. Ο δεύτερο παράγοντα είναι ότι στο χρόνο που τελείωσε, περισσότεροι συνταξιούχοι, περισσότεροι ασφαλισμένοι, βγήκαν στη σύνταξη. Λόγω ασφαλιστικού, Έτσι, λόγω, λόγω ανησυχία για το μέλλον, λόγω προγραμμάτων εξόδου. Πρόωρη συνταξιοδότηση, α πούμε. Σε κάποια ταμεία, τα λεγόμενα ευγενή, 9 ασφαλισμένοι στου 10, το 90% περίπου, βγαίνει ότι έχουν πάει σε πρόορη συνταξιοδότηση κάτω από το εθνικό όριο ηλικία. 9 στου 10. Αυτό σημαίνει ότι οι εξαιρέσει είναι 90% και οι κανόνε 10. Οι εξαιρέσει αφορά το 90% και οι κανόνε μόλι το 10%. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Είναι μεγάλη στρέβλωση και κανένα σύστημα δεν μπορεί να στηριχθεί με αυτού του σχετισμού. Δηλαδή, μας οι εξαιρέσει στο ασφαλιστικό μα σύστημα καλύπτουν πολύ περισσότερου από αυτού που καλύπτουν οι κανόνε. Εδώ, οι κανόνε πρέπει να καλύπτουν την πλειοψηφία και να υπάρχουν κάποιε εξαιρέσει. Για περιπτώσει βαρέων και αθηγηρινών, α πούμε, ή για μητέρε ανηλίκου, πρέπει να υπάρχουν οι εξαιρέσει. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να υπάρχουν. Όλοι εδώ όμω βρήκανε διαχρονικά ένα παραθυράκι να χοθούν. Ε, με αυτά και με αυτά, κάποια στιγμή, το σύστημα θα καταρρεύσει. Αλλάζει η κατάσταση από ταμείο και σε ταμείο. Για παράδειγμα, για το ΙΚΑ και το Δημόσιο, εκεί τα νούμερα είναι 75%. Οι 7 μισθού 10. 75% μπαίνουν σε εξαιρέσεις, πρόεδρος ταξιδότηση κάτω από τα εθνικά όρια και το 25% που μένει είναι ο ενιαίου κανόνε. Η ελληνική κυβέρνηση, όπω μεταδίδει η Deutsche Welle, δεσμεύτηκε χωρί προποθέσει να τηρήσει του στόχου για τον προπολογισμό του 2015, γράφει η εφημερίδα Bild, επικαλούμενη την έκθεση τη Τρόικας. Παρ' όλα αυτά, όμω, την ερχόμενη χρονιά αναμένεται ένα σημαντικό χρηματοδοτικό κενό. Προ το παρόν, διεξάγονται συζητήσει για τα μέτρα με τα οποία θα καλυφθεί το κενό.